date until 2021. Το μέγεθος του προβλήματος των καθυστερήσεων στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου ανέδειξε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Υπήρου στα Γιάννηνα. Με την επίσκεψη στο κέντρο φιλοξενίας του Κατσικά ολοκληρώθηκε η περιοδία του Νότη Μηταράκη στην Ήπειρο. Νωρίτερα, συζητώντας με τους δημάρχους της Ήπειρου, παραδέχθηκε και ο Υπουργός αλλά και οι δήμαρχοι ότι το θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού είναι εθνικό και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 101.000 αιτήσεις. Και όλη αυτή η ένταση που βλέπετε να έχει δημιουργηθεί στα νησιά έχει δημιουργηθεί λόγω της καθυστέρησης στη διαδικασία ασύλου. Από 1η Ιανουαρίου του 2020 εφαρμόζεται ο νέος νόμος που μας δίνει τη δυνατότητα μέσα σε λίγες εβδομάδες στους νεοαφιχθέντες στα νησιά να δίνεται απάντηση ασύλου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέλησε το σχέδιο της κυβέρνησης και ζήτησε τη στήριξη των δημάρχων της Ηπείρου. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στα νησιά στα πλαίσια συγκεκριμένων δεσμεύσεων που έχει ήδη αναλάβει η χώρα μας το 2016. Δεν θα κάνω πολιτική. Δεν θα σας πω αν καλός κακός η προηγούμενη κυβέρνηση δέχτηκε όπως ερμηνεύτηκε, γιατί η ερμηνεία είναι το πρόβλημα, την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που μας επηρεάζει τις επιστροφές. Και έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Μιλάμε για φύλαξη συνόρων, μιλάμε για επιτάχυνση ασύλου, μιλάμε για επιστροφές.